Γιώργος Καραμπελιάς, εκδότης, συγγραφέας, επικεφαλής του πολιτικού κινήματος Σάρδιν, σήμερα φιλοξενούμενος News Hub. Καλώς ορίσατε, κύριε Καραμπελιά. Καλώς σας βρήκα, κύριε Ναμόμεν. Κύριε Καραμπελιά, μεγάλο μέρος του συγγραφικού σας έργου έχει εστιάσει στη Μέση Ανατολή. Έχετε γράψει για τις περιοχές που σήμερα φλέγονται και είναι σε σημείο καμπής η ιστορία στην περιοχή, αλλά έχετε επισκεφτεί και ο ίδιος και το Λίβανο και το Ιράν, οπότε θέλω να μας δώσετε μια οπτική με το σημείο που έχουμε τώρα, το χρονικό. Για το Ιράν ήταν μπρος γκρεμός και πίσω ρεύμα και τελικά επέλεξαν από τα δύο. Πώς βλέπετε να εξελίσσεται η κατάσταση? Κοιτάξτε να δείτε, το Ιράν έκανε μια κίνηση η οποία είναι ουσιαστικά για να δείξει ότι κινείται, έτσι. Διότι δεν είναι πόλεμος, αλλά είναι πολεμική ενέργεια ταυτόχρονα. Δηλαδή το Ιράν έπρεπε να δείξει ότι απαντάει, διότι θα έχανε εντελώς έτσι την αξιοπιστία του απέναντι και στη Χαμάς και στη Χεζμπολά και στους οπαδούς του σε όλο τον κόσμο. Είδατε, ας πούμε, ότι υπήρξε αμέσως κινητοποίηση όταν έπεσαν οι πύραυλοι. Είχαμε έτσι πανηγυρισμούς εκτός από το Ιράν, στο Ιράκ, στη Συρία, στο Λίβανο, στη Δυτική Όχθη, στην Παλαιστίνη. Δηλαδή να αναθερμάνει και να ενισχύσει το ηθικό των ιδιαίτερα των Σιητών, αλλά γενικά όσων συντάσσονται με αυτό που αποκαλείται άξονας αντίστασης. Το ζήτημα είναι το εξής. Όπως σας είπα, εγώ έχω επισκεφτεί στο παρελθόν και το Ιράν και το Λίβανο και έχω συναντήσει μάλιστα σε ένα συνέδριο που υπήρχε εκεί και τους ανθρώπους της Χεζμπολά. Θα πρέπει να δούμε το πώς, από πού ξεκινάνε κάποια πράγματα και πού φτάνουν, διότι αυτή είναι έτσι η ηρωνία της ιστορίας. Όταν το Ιράν ξεκίνησε την Ισλαμική Επανάσταση ενάντια στο Σάκη, γιατί δεν ήταν, εξάλλου η Επανάσταση δεν ξεκίνησε ως Ισλαμική, ξεκίνησε από Επανάσταση εναντίον του Σάχη και πρωτοστατούσαν οργανώσεις που δεν ήταν οι οργανώσεις του σημερινού καθεστώτος. Με πολιτικά χαρακτηριστικά δηλαδή. Ναι, ναι, ήταν η Φενταγίν του λαού και η Μουτζαχεντίν που ήταν, υπάρχουν ακόμα, αυτοί είναι στην Αλβανία, έχουν κάτι στρατόπεδα, οι οποίοι έκαναν την αντίσταση ενάντια στο Σάχη πολύ σκληρή, υπήρχε πολύ σκληρό δυνατό φοιτητικό κίνημα, ήταν τέτοια τα βασανιστήρια που υπέβαλε ο Σάχης, έφταναν να τους ψήνουν πάνω σε σχάρες ζωντανούς, το θυμάμαι τώρα έτσι πολύ χαρακτηριστικά, γιατί υπήρχαν μεγάλες κινητοποιήσεις ενάντια στο Σάχη για πάρα πολλά χρόνια. Ήταν και ένας από τους λόγους που ξεκίνησε έτσι το κίνημα του 68 στη Γερμανία. Είχε ξεκινήσει από διαδηλώσεις και κινητοποίηση ενάντια στο Σάχη. Ο Ρούντι Ντούτσκε, ένας παλιός ηγέτης, ο αρχηγός του κινήματος του 68 στη Γερμανία, ήταν πρωτοστατούσε σε αυτά. Άρα έχουμε μία κατάσταση που αυτές οι δυνάμεις, ναι, στη συνέχεια όταν γίνεται η Επανάσταση, βεβαίως αναλαμβάνει την ηγεσία και έρχεται ο Χομέινι, ο οποίος είχε διωχτεί από τον Σάχη, δεν ήταν στην Περσία, ζούσε στη Γαλλία, και επιστρέφει και ξαφνικά εμφανίζεται ως κεντρική δύναμη η Ισλαμική πλευρά της αντίστασης, κυριαρχεί όπως συνήθως συμβαίνει, οι άλλοι δεν μπορούσαν, είναι όπως την αντίσταση στη δικτατορία στην Ελλάδα, άλλοι την κάνανε βέβαια έτσι, και άλλοι μετά πήραν την εξουσία, έτσι συνήθως συμβαίνει. Αυτό έγινε και στο Ιράν και εγκαθιδρύει λοιπόν ένα καθεστώς
το οποίο εμφανίστηκε εξισωτικό στην αρχή και επαναστατικό. Μάλιστα συνέδε το σιιτισμό, που είναι μία πλευρά του μουσουλμανισμού, περιλαμβάνει περίπου το 15% των μουσουλμάνων σε όλο τον κόσμο, αλλά είναι όλοι μαζεμένοι στην περιοχή της Μέσης Ανατολής. Άρα εκεί έχουν πολύ μεγαλύτερη συγκέντρωση. Στο Ιράκ είναι 70%, 60 έως 70%. Στη Συρία δεν είναι που είναι 15 με 20 οι Αλαουίτες. Στο Λίβανο είναι 35% πλέον, διότι έχουν φύγει οι υπόλοιποι. Κάποτε, όταν έγινε ο Λίβανος, αξίζει να το πούμε αυτό, έκαναν το Λίβανο οι Γάλλοι, που είχαν τότε τη Συρία, το χώρισαν το Λίβανο, διότι είχε πλειοψηφία χριστιανική και μάλιστα καθολική οι περισσότεροι, οι Ιουνίτες, και ώστε να φτιάξουν ένα κράτος χριστιανικό στην περιοχή. Με τα χρόνια αλλάξαν τα πράγματα και σήμερα πλειοψηφία είναι μάλλον οι Σιΐτες, οι οποίοι όμως ακόμα έχουν 35%, ενώ ένα 30 και 30 περίπου ή 30 κάτι έχουν οι Σουνίτες, άλλες κοινότητες και οι Χριστιανοί άλλο 30. Ξεκίνησε λοιπόν σαν μια επανάσταση των αδικημένων. Έτσι λεγόντουσαν κιόλας, έτσι. Στο Ιράκ. Ναι, ότι ήταν οι κολλασμένοι, ας πούμε, κυνηγημένοι και από τον κυρίαρχο σουνιτισμό. Υπάρχει δηλαδή μια παράδοση, διότι ο αρχηγός τους, ο Αλί και ο Χουσέιν, που είναι οι δύο ήρωές τους, εξοντώθηκαν από τους σουνίτες. Ενώ αυτοί θεωρούνται ότι είναι η κατεξοχήν κληρονόμοι του Μωάμεθ. Τέλος πάντων, αυτά τα λέω για να έχουν οι ακροατές μας μια εικόνα. Να μπούμε στην ιδέα, βέβαια. Έτσι. Άρα φτιάνεται ένα καθεστώς που εμφανίστηκε να έχει, όπως σας είπα, εξωτικά χαρακτηριστικά. Επέβαλε μια υποτίθεται ισότητα και εμφανίστηκε ως επαναστατικό καθεστώς. Από τότε κύλησε πολύ νερό. Έτσι, στο αυλάκι και στον Περσικό κόλπο και τα πράγματα, όπως έχουν γίνει τόσα και τόσα και άλλες επαναστάσεις στον κόσμο, αντιστράφηκαν. Δηλαδή εκεί το καθεστώς έγινε πια ένα καθεστώς αυταρχικό, το οποίο με τεράστιες ανισότητες, δηλαδή δεν ξέρω αν είναι και μεγαλύτερες από την εποχή του Σάχη ή ανάλογες είναι, με τεράστιες ανισότητες, η οικονομία ζει ουσιαστικά από το πετρέλαιο, διότι παράγει πετρέλαιο, αλλά η παραγωγή του είναι πολύ μικρότερη από παλιά, και κυρίως τι κάνει πια, εξάγει τον Ισλαμισμό. Το κύμα του Ισλαμισμού που έχουμε σήμερα ξεκίνησε από το Ιράν. Αυτή ήταν η πρώτη. Και μετά το πήρανε και σουνιτικές ομάδες όπως ο ISIS κλπ. Και επεκτάθηκε. Για να σας δώσω μια εικόνα, αν δείτε κανένα παλιό κινηματογραφικό έργο ή παλιές φωτογραφίες στην Αίγυπτο, στην Παλαιστίνη, καλά δεν υπάρχει συζήτηση, αλλά και στις περισσότερες αραβικές χώρες, δεν έβλεπες γυναίκα με μαντήλα να κυκλοφορεί. Δηλαδή, είχε, εκτός από τη Σαουδική Αραβία και τις χώρες αυτές εκεί που ήταν πολύ παραδοσιακές, στον υπόλοιπο αραβικό κόσμο είχαν μεσολαβήσει επαναστάσεις σοσιαλιστικές στο Ιράκ, στη Συρία, στην Αίγυπτο με τον Νάσερ, και τα πράγματα ήταν πιο μια κατεύθυνση αυτή που θα λέγαμε αραβικού σοσιαλιστικού εθνικισμού. Αυτό ήταν η κυρίαρχη ιδεολογία, και η κυρίαρχη ιδεολογία και των Παλαιστινίων. Με την άνοδο του Ισλαμισμού που φέρνει το Ιράν και την αδυναμία των κοσμικών καθεστώτων να τα βγάλουν πέρα με τη Δύση και με το Ισραήλ που ήταν αντίπαλός τους, σταδιακώς εγκαταλείπεται η κοσμική αντίληψη, εγκαταλείπονται οι κοσμικές δυνάμεις, η Φατάχ, το λαϊκό μέτωπο για την απελευθέρωση της Παλαιστίνης κτλ. Υποχωρούν, περνάει σε πρώτο πλάνο
το Ισλάμ, η Χαμάς, για να έχουμε μια εικόνα, έχει ενισχυθεί από το Ισραήλ στο παρελθόν, διότι δεν ήταν ένοπλη όταν ξεκίνησε και θεωρούσε το Ισραήλ ότι έπρεπε να την ενισχύει απέναντι στους ενόπλους που ήταν η Φατάχ κλπ. Τέλος πάντων, αυτά έτσι για να παίρνουμε μια εικόνα θα θέλαμε πάρα πολύ ώρα. Δεν χρειάζεται. Όλο αυτό όμως που μας περιγράφεται, που είναι πολύ ενδιαφέρον αυτή η ιστορική διαδρομή με αυτά τα χαρακτηριστικά, έχουν να κάνουν με το βασικό δρόντα στην περιοχή που είναι το Ιράν και από εκεί εξαρτάται και το πώς θα πυροδοτήσει τη συνέχεια στα υπόλοιπα κράτη. Στο συγκεκριμένο σημείο θέλω να μας πείτε το εξής. Αυτή τη στιγμή όλος ο κόσμος αγωνιά αν αυτό το πράγμα εξελιχθεί σε γενικευμένη σύραξη. Βλέπουμε το Ισραήλ να προχωράει ακάθεκτο. Έχει πει ότι θα κάνει αντίπεινα πολύ χειρότερα από αυτά που έκανε το Ιράν. Και το ερώτημα το απλό ή απλοϊκό για όλους εμάς που είμαστε απ' έξω και δεν έχουμε όλη αυτή τη γνώση είναι: θα πάμε σε μια γενικευμένη σύραξη? Κοιτάξτε, εγώ θεωρώ ότι είναι σίγουρο ότι το Ισραήλ θα χτυπήσει και πιθανότατα τα πυρηνικά. Γιατί? Διότι επί 10-15 χρόνια γίνονται υποτίθεται διαπραγματεύσεις για να ελεγχθεί το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν και να μην περάσει στην κατασκευή πυρηνικών όπλων. Δηλαδή τα εργοστάσια, τα πυρηνικά παραγωγής ηλεκτρισμού, από εκεί να περάσει στα πυρηνικά όπλα. Υπολογίζουν ότι σε 1-2 χρόνια το Ιράν θα μπορεί να έχει ατομικά όπλα, πυρηνικά όπλα. Επειδή αυτή τη στιγμή ο μόνος που διαθέτει πυρηνικά όπλα στην περιοχή είναι το Ισραήλ, τα οποία τα πήρε οι Γάλλοι του, τα έδωσαν το 1956, τότε ξεκίνησε το πυρηνικό της πρόγραμμα. Και γι' αυτό έχει τόσο τεράστιο πρόβλημα με τα πυρηνικά του Ιράν. Διότι αν το Ιράν αποκτήσει πυρηνικά όπλα, χάνεται η δυνατότητα αποτροπής πυρηνικής στην οποία έχει μονοπόλιο του Ισραήλ και θα υπάρξει και δεύτερος με πυρηνικά όπλα. Και έτσι βέβαια ξαπλώνονται και τα πυρηνικά όπλα σε όλο και περισσότερο. Επομένως, το Ισραήλ πιστεύω ότι είναι πάρα πολύ πιθανό, παρόλα όσα λέει ο Biden, γιατί βγήκε ο Biden και είπε ότι δεν θέλουν να χτυπήσουν τα πυρηνικά. Μπορεί να είναι και μια φράση για ξεκάρφωμα που λένε. Δηλαδή να πει ότι εμείς δεν έχουμε καμία ευθύνη εάν το Ισραήλ χτυπήσει με πυρηνικά. Δηλαδή με ψηλιάζει το γεγονός ότι αναφέρθηκε σε αυτό προς την αντίθετη κατεύθυνση. Δηλαδή ότι το Ισραήλ πρόκειται να χτυπήσει τα πυρηνικά, διότι αν δεν το κάνει τώρα, που βρίσκεται, που έχει την αφορμή, είναι πολύ δύσκολο να το κάνει οποιαδήποτε άλλη στιγμή εμψυχρό. Να θυμίσω στους ακροατές μας ότι όταν το Ιράκ πήγαινε να κάνει πυρηνικά όπλα, τα είχε βομβαρδίσει επί Σαντάμ Χουσέιν, τα είχε βομβαρδίσει το Ισραήλ και τα είχε καταστρέψει. Είχε καταστρέψει τον αντιδραστήρα, τον πυρηνικό του Ιράκ. Άρα, εκεί πιστεύω ότι θα είναι το μεγάλο πρόβλημα. Προφανώς θα χτυπήσει και άλλες υποδομές, αλλά νομίζω ότι ο στόχος του είναι αυτός. Δεν ξέρω αν θα το κάνει τελικώς ή αν θα το πετύχει. Πάντως, το θεωρώ ότι είναι το πιθανότερο. Μπορεί να ανοίξει ταυτόχρονα τόσα μέτωπα, δηλαδή ήδη έχει μπει με περιορισμένης κλίμακος χερσαίες επιχειρήσεις στο Λίβανο, που στο Λίβανο τις προηγούμενες φορές, όπως λένε οι ειδικοί, στο τέλος μετρούσε ήττες. Αλλά αυτή τη φορά τα πράγματα είναι κάπως διαφορετικά, γιατί έχει εξοδοθεί, ας πούμε, η ηγεσία της Χεζμπολάχ, έχει γίνει το ίδιο με τη Χαμάς. Μπορεί το Ισραήλ να παίξει σε τόσα μέτωπα ταυτόχρονα? Να σας πω, εφόσον ξέρει ότι η ΗΠΑ, οι Ηνωμένες Πολιτείες, θα το συνδράμουν εάν γενικευτεί η σύγκρουση με το Ιράν, έτσι, υπολογίζει ότι δεν θα είναι μόνος του ο Νετανιάχου σε αυτή τη σύγκρουση. Αυτή τη στιγμή υπάρχουν 40,000 με 50,000 Αμερικανοί στην περιοχή. Αεροπλανοφόρα, έτσι. Έχουμε δηλαδή μια μεγάλη συγκέντρωση πυρός από την πλευρά των Ηνωμένων Πολιτειών, η οποία στην περίπτωση που το Ιράν ανταπαντήσει, αν γίνει
θα χτυπήσουν και αυτές στο Ιράν. Δηλαδή νομίζω, σε αυτό βοηθάει κιόλας ότι έχουν εκλογές στις Ηνωμένες Πολιτείες και δεν τολμάνε να δυσαρεστήσουν το εβραϊκό κοινό, το οποίο είναι και πανίσχυρο, έτσι και είναι 6 εκατομμύρια στην Αμερική, και ελέγχουν ουσιαστικά τον τύπο, την οικονομία, τα πάντα. Δηλαδή η δύναμη των Εβραίων στην Αμερική είναι τεράστια. Τις τράπεζες, τις εταιρείες οπλικών συστημάτων και έχουν εκλογές. Έχουν εκλογές σε λιγότερο από 2 μήνες. Σε 2 μήνες ακριβώς. Άρα, τι 2 μήνες. Λάθος κάνω. Σε 1 μήνα. Σε 1 μήνα, ναι. Σε 1 μήνα. Άρα, νομίζω ότι ο Νετανιάχου θα βρει τη στιγμή να το κάνει και θα εμπλέξει και τους Αμερικανούς, αν ανταπαντήσει το Ιράν, οι οποίοι θα μπουν και αυτοί στον πόλεμο. Τώρα, αν θα μπουν άλλοι στον πόλεμο, δεν το πιστεύω. Με όλη αυτή την κατάσταση, επειδή υπάρχει κι άλλο ένα μέτωπο το οποίο, επειδή έχει τραβήξει το φως της δημοσιότητας μέσα στην Ανατολή, είναι οι λιγοστές πληροφορίες που είναι στην Ουκρανία. Όλη αυτή η κατάσταση και η αδράνεια στην Αμερική ευνοεί την Ρωσία. Ναι, και η επικέντρωση στη Μέση Ανατολή, δεν υπάρχει αμφιβολία. Έτσι. Γιατί πλέον τα προγράμματα, τα χρηματοδοτικά για την Ουκρανία και όλα αυτά έχουν μείνει πίσω. Αλλά σε περίπτωση που βγει τώρα ο Τραμπ στις Ηνωμένες Πολιτείες, πώς πιστεύετε ότι θα επηρεάσει αυτό? Ο Τραμπ θα συνεχίσει στη Μέση Ανατολή, λέει ότι εγώ είμαι με τον Νετανιάχου και χωρίς συζήτηση. Έτσι. Ενώ αντίθετα ο Μπάιντεν εμφανίζεται να έχει αντίθεση με τον Νετανιάχου. Ο Τραμπ όμως βολεύει αυτή τη στιγμή τη Ρωσία στην Ουκρανία. Και τη Ρωσία, και, για να πάμε και στα δικά μας, είναι και σε άριστες σχέσεις με τον Ερντογάν. Με τον Ερντογάν, εννοείται. Βεβαίως, όπως βλέπουμε, η Τουρκία δεν ξέρει τι να κάνει αυτή τη στιγμή. Αμόλυσε μια παρόλα εκεί ο Ερντογάν περί του Ισραήλ που στοχεύει την Τουρκία. Αυτό, για να το κάνουμε λιανάκι, αν καταλαβαίνουμε τι εννοεί. Εννοεί ότι το Ισραήλ θα αναζωπυρώσει το κουρδικό και θα πάει να εμφανίσει την κουρδική αντίσταση, η οποία αργά ή γρήγορα θα ξαναεμφανιστεί και στην Τουρκία, ως υποκινούμενη από το Ισραήλ. Μάλιστα είπε ότι το Ισραήλ θέλει να καταλάβει τη Μικρά Ασία, δηλαδή οι αστιώτες, έτσι. Αλλά όλοι τρελάθηκαν, λένε τι λέει ο Ερντογάν. Ο Ερντογάν ξέρει τι λέει, διότι δεν εννοεί τίποτε άλλο παρά την ενίσχυση των Κούρδων που κάποια στιγμή την είχαν ξανακάνει οι Ισραηλοί και φοβάται ενίσχυση πολύ πιο ουσιαστική σήμερα που έχουν, όταν τελειώσει, αν τελειώσει όλη αυτή η σύγκρουση. Αυτό των Κούρδων. Πριν θυμάμαι χαρακτηριστικά μία δήλωση του Υπουργού Άμυνας του Ισραήλ πριν από 4 χρόνια ή 5, που είπε ότι είναι επιτακτική ανάγκη η δημιουργία του κουρδικού κράτους. Λέτε ότι αυτό είναι στα πλαίσια μιας στρατηγικής ή ήταν μια τακτική κίνηση τότε? Όχι, όχι, όχι. Το Ισραήλ έχει εδώ και χρόνια, από τότε που έκοψε τα πολλά με την Τουρκία, έτσι, από τότε που έπαψαν να έχουν στενή σχέση, γιατί στο παρελθόν, όπως σήμερα θέλει να στηριχθεί στην Κύπρο και την Ελλάδα, για να βγαίνει προς την Ευρώπη, τότε είχε στρατηγική συμμαχία στο παρελθόν με την Τουρκία. Η Τουρκία ήταν στρατηγικός σύμμαχος του Ισραήλ επί κεμαλικών καθεστώτων παλιά. Σήμερα το Ισραήλ είναι βέβαιο ότι θα ενισχύσει τους Κούρδους. Μην το συζητάτε. Επειδή είπαμε και πριν ότι σε περίπτωση που ο Τραμπ βγει στην εξουσία με τις σχέσεις που έχει με τον Ερντογάν, αυτό δεν θα είναι πολύ καλό για τα ελληνικά συμφέροντα, μου ήρθε στο μυαλό μια συζήτηση που είχα με έναν διεθνολόγο και μου το άπλωσε σε 3 φάσεις. Μου λέει, άλλο είναι το τι είναι πραγματικά σωστό, άλλο είναι τι πιστεύω ότι είναι σωστό και άλλο είναι τι είναι καλό για το εθνικό συμφέρον. Στη συγκεκριμένη περίπτωση τώρα για τη Μέση Ανατολή, που είναι τόσο συμπλεγματική κατάσταση, θέλω να μας πείτε, πέραν των υπολείπων, τι είναι κοντά στο εθνικό συμφέρον και τι στάση έπρεπε, μάλλον πρέπει να κρατήσει η ελληνική πλευρά σε αυτό το σημείο που έχει καλές σχέσεις με όλους. Κοιτάξτε, το εθνικό συμφέρον είναι πρώτα-πρώτα οπωσδήποτε το Ιράν πρέπει να πάψει να εξάγει
την αδυναμία του, διότι αυτό κάνει το Ιράν, επειδή στο εσωτερικό του καθεστώς είναι σάπιο και η συντριπτική πλειοψηφία του πληθυσμού είναι εναντίον του. Τι κάνει, είναι κλασικό σύστημα όλων των δικτατοριών, εξάγει, υποτίθεται τις αντιθέσεις και το παίζει επαναστάτης στο εξωτερικό για να κρατάει, να βάζει κάποιους Ιρανούς να πανηγυρίζουν στο εσωτερικό. Άρα το Ιράν αποτελεί ένα καθεστώς διεφθαρμένο, το οποίο καταπιέζει το λαό του. Είδατε, πέρσι σκότωσε πάνω από 1000 κοπέλες. Έτσι, και συνεχίζει και εκτελεί στις φυλακές. Είναι μεγάλο πρόβλημα. Το Ιράν θα έπρεπε να έχει ένα δημοκρατικό καθεστώς. Βεβαίως δεν μπορεί να γίνει από τα έξω. Είναι ο ίδιος ο Ιρανικός λαός που πρέπει να αποφασίσει. Αυτό θα ήταν μια πολύ θετική εξέλιξη, εάν γίνει στην περιοχή. Δεύτερο, το Ισραήλ πρέπει να αποδεχτεί την ύπαρξη των Παλαιστινίων και να βρεθεί ένας τρόπος δημιουργίας. Πολλοί μιλάνε ακόμα και για ομοσπονδία, ακριβώς γιατί έχουν ανακατευτεί οι πληθυσμοί. Δηλαδή υπάρχουν 700 με 900.000 Ισραηλινοί στη Δυτική Όχθη και 1,5 με 2 εκατομμύρια Παλαιστίνοι πολίτες του Ισραήλ. Και οι Ισραηλινοί πόσο είναι μέσα στο Ισραήλ? 7 εκατομμύρια. Μάλιστα. Είναι πολύ, πολύ σημαντικό το στοιχείο του Παλαιστινιακού και δεν ξέρουμε πώς είναι η δημογραφική τάση. Ακριβώς, ακριβώς. Οι Παλαιστίνοι συνολικά είναι περίπου σε αριθμό όσοι και οι Ισραηλινοί, ή ίσως και λίγο παραπάνω. Στην περιοχή μέσα, εκτός από αυτούς που είναι έξω. Άρα δεν υπάρχει λύση άλλη παρά το να βρεθεί ένα modus vivendi μεταξύ Ισραηλινών και Παλαιστινίων. Δεν μπορεί αλλιώς. Θα διαρκεί αυτός ο πόλεμος μέχρι τη Δευτέρα παρουσία. Έτσι. Επομένως η Ελλάδα πρέπει να έχει ένα θετικό ρόλο προς αυτό, γιατί και καλές σχέσεις έχουμε με τους Παλαιστινίους. Το Ισραήλ είναι σύμμαχός μας, οπωσδήποτε, διότι είναι αντίπαλος του αντιπάλου μας, δηλαδή της Τουρκίας, και επομένως πρέπει να κρατάμε μια στενή σχέση. Αν μάλιστα υπάρξει ειρήνευση και περάσει ο εμπορικός δρόμος από την Ινδία στη Σαουδική Αραβία, το Ισραήλ, αυτός που ετοιμαζόταν, και όχι από την Τουρκία που θέλουν ο κινέζικος δρόμος, αναβαθμίζει πάρα πολύ την Ελλάδα ως έτσι, σε ένα βάθος χωρών που φτάνει μέχρι την Ινδία. Άρα εμείς έχουμε συμφέρον. Δεύτερο, όλη η ιστορία με το καλώδιο, το οποίο, το ηλεκτρικό καλώδιο, το οποίο θα συνδέσει και το Ισραήλ. Ισραήλ, Κύπρος, Ελλάδα. Δηλαδή, έχουμε στρατηγικά συμφέροντα με το Ισραήλ πολύ σοβαρά. Το ζήτημα είναι όμως ότι δεν μπορεί, το ίδιο έχει και η Αμερική, αλλά δεν μπορεί να είναι το Ισραήλ να φυτιλιάζει διαρκώς τη σχέση με τους Παλαιστινίους και άρα να επιτρέπει να αναπτύσσεται η Χαμάς. Γιατί η Χαμάς έτσι αναπτύχθηκε, ή η Χεζμπολάχ. Διότι πάτησαν πάνω σε αυτή την αντίδραση την οποία προκαλεί στους λαούς εκεί ο τρόπος που συμπεριφέρεται το Ισραήλ. Δηλαδή έκανε επικισμού στη Δυτική Όχθη, κάνει ένα σύνολο από πράγματα αρνητικά. Άρα πρέπει να ενισχυθεί όλη η Ελλάδα. Να πω κάτι όμως, τώρα μου ήρθε στο μυαλό ένα σημείο που έχετε στο βιβλίο σας «Ισλάμ και παγκοσμιοποίηση», που το είχατε γράψει το 2001, αν δεν κάνω λάθος, δηλαδή πριν από 23 χρόνια. Και εκεί κάνετε μια σκληρή κριτική στο Ισραήλ για αυτό το συγκεκριμένο λόγο, δηλαδή για τους επικισμούς που έκανε εκεί στην Δυτική Όχθη. Τότε ξεκίνησε. Και είχατε εκεί κάνει την εκτίμηση ότι όλο αυτό θα φέρει τα σημερινά. Ναι. Ακριβώς. Όπως το λέτε, εφόσον δεν υπάρχει λύση για τους Παλαιστινίους και η Παλαιστίνη είναι σκληροτράχυλος λαός, έτσι, έχει περάσει από διαπυρός και σιδήρου επί 100 χρόνια. Δεν είναι διατεθειμένοι, ούτε πρόκειται να εγκαταλείψουν. Άρα, εάν το Ισραήλ ήθελε να υπάρχουν Παλαιστίνοι με τους οποίους να μπορεί να συνδιαλλαγεί και να ελαττωθεί η δύναμη της Χαμάς στο εσωτερικό και να πάψει να παίζει αυτό το ρόλο η Χεζμπολάχ στους Σιήτες Λιβανέζους,
θα έπρεπε να βρει ένα τρόπο συνεννόησης και υπάρχουν άνθρωποι με τους Παλαιστινίους. Ακόμα και ο Αμπάς, έτσι και η Παλαιστινιακή Αρχή, την έχει εξευτελισμένη το Ισραήλ. Δεν τη δίνει καμιά ισχύ έτσι ώστε να μπορεί να εμφανιστεί ως εκπρόσωπος των Παλαιστινίων. Επομένως, είναι και στα χέρια του Ισραήλ στη συνέχεια το τι πρόκειται να γίνει. Αν κρατήσουν πάντως αυτό που είπατε στην αρχή, ότι ενίσχυσε την Χαμάς για να πάει να το αντίπαλο δέος, ας πούμε, της Παλαιστινιακής Αρχής, τα πράγματα δύσκολα είναι, θα είμαστε εδώ να τα λέμε. Κύριε Καραμπελιά, ήθελα να σας ευχαριστήσω. Είναι δύσκολα, γι' αυτό αυτός ο πόλεμος ουσιαστικά ξέρετε πότε έχει ξεκινήσει. Το 1920. Από τους πρώτους επικισμούς των Εβραίων που αρχίσαν οι συγκρούσεις με τους Άραβες της περιοχής. Μετράει 100 χρόνια. Εδώ θα είμαστε να τα λέμε. Ευχαριστώ πολύ για την ανάλυση που μας κάνετε. Θα πούμε ξανά. Γεια σας.